Χτυπάμε τα 600 ml κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Προσθέτουμε 50 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα. Τριακόσια γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. Και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν. Κόβουμε το τσουρέκι, βάζουμε όσο τσουρέκι θέλουμε το περιχύνουμε με κονιάκ και ανακατεύουμε. Το βάζουμε στο παγωτό μας και ανακατεύουμε. Προαιρετικά βάζουμε λίγη πραλίνα, τοποθετούμε το παγωτό μας σε σκεύος με καπάκι και το αφήνουμε για τουλάχιστον 12 ώρες στην κατάψυξη πριν σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και Χριστός Ανέστη! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Ανακατεύουμε το γάλα. Με τους κρόκους και τον ζεστέ. Τα σουρώνουμε σε ένα κατσαρολάκι για να βλέπετε όλες τις συνταγές. Κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Ενσωματώνουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το βούτυρο και τις βανίλιες. Καλύπτουμε ένα σκεύος με φέτες από τσουρέκι.
Προαιρετικά ρίχνουμε σιρόπι από βύσσινο ή φραούλα. Τοποθετούμε την χλιαρή κρέμα και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες. Προαιρετικά σερβίρουμε με ρόδι και αμύγδαλο φιλέ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!